Γεια σας. Αν και ο συγκροτήματος δεν θυμίζω να μιλάω πολύ, να σας προσθέσω όλες τις τοπικές εκδηλώσεις, σε όλους τους επισήμους αθλητισμοί, να σας ευχαριστήσω θερμά για κάθε προπονητή είναι ένα όνειρο, ένα ολυμπιακό μετάλλιο, αλλά τώρα και συγγνώμη τις εκδηλώσεις λίγο, αλλά πιο πολύ να τον τιμάει η υπόλοιπη. Ήταν από το προγραμματικής απόψεως, όχι προδιαδικαμένο, γιατί θέλει να το τελευταίο καιρό και πάρει ευρωπαϊκή νίκη. Πριν κάποιους μήνες έκανε τρίτη παγκόσμια νίκη και τότε το αποτέλεσμα μια διαχρονικότητα που φέρνει την πορεία ενός αθλητή. Μιας προσπάθειας που ήταν εξαιρετικά επίμονη, ήταν επίμονη, με πολύ κόπο, ευτυχώς είμαι εγώ και πάρα πολύ δύσκολα. Εμείς έχουμε το προνόμιο ως αθλητούπολοι, ως πόλοι που στηρίζουν αθλητισμό με παράδοση, να έχουμε και όλους τους τοπικούς φορείς κοντά μας, την ίδια μας την Ομοσπονδία δίπλα μας και νομίζω ανταγωνιζόμενοι σε αυτά τα κράτη δεν είχαμε ένα συσταγωγικό άθλο. Και κλείνοντας, γιατί σε όλοι όπως ο κύριος είχε κάνει στο φιλίο των αθλητικών αθλημάτων, η προβολή που παίρνουμε 15 λεπτά. Θα ήθελα να ζητήσω εδώ όλους τους φορείς, όλους να στρίξουν αυτά τα παιδιά, γιατί κάτι τέτοια μετάλλια είναι που πιστεύουν, που δείχνουν το πόσο δύναμη έχει η νεολαία μας, πώς μπορεί να ονειρεύεται, να δουλεύει και να τα κατακτά. Αυτό νομίζω το πέτυχε φαίνεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον αθλητισμό, γιατί μιλάμε όσο το Ολυμπιακό μετάλλιο εκπροσωπεί τον αθλητισμό, τέτοια μετάλλια είναι τόσο σημαντικά, όχι γιατί προσφέρουν κάποιοι στην κοινωνία μας, αλλά γιατί φέρνουν νέα παιδιά στον αθλητισμό και είναι σε αυτό το πολύτιμο αγαθό και τα παλιά παιδιά και τα παιδιά που ασχολούνται ήδη έχουν ένα κίνητρο να δουλέψουν σκληρότερα και να τα καταφέρουν. Αυτό το κατάφερε η Φένια. Είμαστε ευτυχείς ως καλός αθλητισμός που πετύχαμε αυτό. Ως ελληνικό ταϊκοντό, ο ελληνικός αθλητισμός είναι μέσα στα 7 Ολυμπιακά μετάλλια που πήραμε στην Ολυμπιάδα. Και το έκτο μετάλλιο το Ολυμπιακό μετάλλιο της ιστορίας του Ολυμπιακού ταϊκοντό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους, αλλά να παρακαλέσω θερμά, να παρακαλέσω όλους τους, δεν ξέρω ποιοι φορείς βλέπουν να στηρίξουν αυτά τα παιδιά, γιατί θέλει η πολιτεία μας, θέλει ένα στοίχημα της κοινωνίας μας να έχει Ολυμπιακά μετάλλια, να έχει πρώτη μας στη γη, πρώτη μας στη νεολαία μας, αλλά εμείς ως τοπικά σωματεία και δύο επαγγελματικά μπορούμε να στηρίξουμε μέχρι αυτό το σημείο, ματώνοντας γι' αυτό, όχι μόνο από κόπους. Και θέλουμε Ολυμπιακά μετάλλια για υγιή πρότυπα να στηρίξουμε ως κοινωνία, δεν ξέρω ποιος ακριβώς στηρίζει, για να προχωρήσουν αυτά τα παιδιά, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν αποδείξει ως έλλειψη όλων των αθλημάτων να έχουν ιδιαίτερη ψυχή, πάθος, να διακριθούν και αυτό μας χαρακτηρίζει ως Έλληνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βασίλη Μαριάννη. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή την υπέροχη βραδιά και την υποδοχή της Φένιας. Θα γυρίσω λίγο ένα μήνα πίσω, γιατί δεν είχαμε κάνει αυτή τη συνέντευξη πριν φύγει η Φένια για την Αργεντινή. Και είχαμε πει τότε ότι μετά το Buenos Aires θα πούμε περισσότερα. Να είμαστε λοιπόν εδώ και να πούμε ακόμα περισσότερα. Πέραμε ένα με το Ολυμπιακό μετάλλιο πόλη μας. Αφιερώνουμε αυτό το μετάλλιο στην πανέμορφη πόλη μας στα Τρίκαλα, σε όλους τους Τρικαλινούς, γιατί το έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη η πόλη μας και σε όλο το ελληνικό ταϊκοντό. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω λίγο δύο πραγματάκια για όλο αυτό το κομμάτι των μεταλλίων. Η Φένια δούλεψε πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, όπως και οι συναθλητές της, γιατί δεν είναι μόνο η Φένια από πίσω από τον σύλλογο μας από το ΣΟΑ, υπάρχουν και άλλα παιδιά που έχουν φέρει και άλλα μετάλλια, όπως η Φένια της Φένιας είναι το μεγαλύτερο μετάλλιο του Ολυμπιακού. Σε αυτό το σημείο θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου, τον Νίκο τον Παϊταρίδη.
τα τελευταία δύο χρόνια, το ξέρω, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δούλεψε πάρα πολύ σε όλα αυτά τα παιδιά και έχει αφήσει πάρα πολλά και έχει κάνει πάρα πολλές θυσίες και έχει αφήσει πάρα πολλά πράγματα πίσω του. Του οικογένεια, από τα παιδιά του, και το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά που έχεις προσφέρει. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας που έχουν βοηθήσει σε ένα κομμάτι την Τένια. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το κομμάτι το ερασιτεχνικό είναι πάρα πολύ δύσκολο όλα αυτά τα ταξίδια που κάνει και όλα αυτή η προετοιμασία της που έχει κάνει μέχρι να φτάσει στο Ολυμπιακό Μετάλλιο. Χρειάζονται πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, έξω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αφιερώνω, όπως σας είπα, το μετάλλιο σε αυτό την πανέμορφη πόλη μας. Επίσης, από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω, επειδή με τον συνεργάτη μου είμαστε και σε μια υπηρεσία, θέλω να ευχαριστήσω την υπηρεσία μας, την διευθύντρια των φυλακών, την κυρία Λίτσο, τον διοικητή της εξωτερικής φορά, τον κύριο Καπά, τον Άσιο, καθώς και τον κύριο διοικητή, τον κύριο Γατσά. Τελειώνοντας, θα πει δύο λόγια, θέλεις να μιλήσεις. Το μετάλλιο, έτσι, 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 μπράβο, εκεί, μπροστά το μετάλλιο, δείξτε το. Όλα μαζί. Πού θα βάλει, εκεί. Το μετάλλιο να φαίνεται λίγο έτσι, καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Έστω, σήκωσέ το έτσι, μπράβο, εκεί. Μπράβο, αυτό είναι, έτσι. Έτσι. Η μία με τους γονείς, ελάτε λίγο. Ελάτε οι γονείς και οι προπονητές, ελάτε. Δημαρχέ, σε πρόλαβε ο Στασμός του Κράτου. Ναι, πρόλαβε. Έτσι. Σε πρόλαβε. Έχω πάρει και χρυσή δουλειά, λέει, να την κρατήσω. Ωραία. Ίδιο μετάλλιο, ε. Ωραία.